Ακόμα μία συνάντηση είχαν οι επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας με εκπροσώπους αμυντικής βιομηχανίας. Αυτή τη φορά πρόκειται για την εταιρεία Saab Technologies, οι απεσταλμένοι της οποίας παρουσίασαν τις δυνατότητες ραντάρ εναέριας επιτήρησης που κατασκευάζει. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε. Την 4η 1η Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας συνάντηση των εκπροσώπων της εταιρείας Saab Technologies, κυρίου Kenth Borgeson, Vice President Marketing and Sales, κυρίου Magnus Sandberg, Senior Director Business Development and Strategy και κυρίου Χρήστου Παπαντονίου, Branch Office Manager με αρμόδιους επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση εκ μέρους της εταιρείας των δυνατοτήτων των ραντάρ εναέριας επιτήρησης που κατασκευάζει. Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα διατηρεί τα υπτάμενα ραντάρ AIRI-EMB-145H και από ό,τι φαίνεται, ίσως να υπάρχει ενδιαφέρον είτε για την αναβάθμισή τους μέσω της Saab, είτε για την απόκτηση νέων υπτάμενων ραντάρ τύπου Global Eye. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemeshd.gr.